Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κυρία Αγγέλη, καλημέρα κυρία Μωσή. Τι κάνετε, πώς είστε? Εντάξει. Λίγο προβληματισμένος, δεν είστε? Προβληματισμένος όχι, πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος με το κλίμα αυτό που φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κόμμα σας? Γιατί είναι λίγο βαρύ το κλίμα αυτή τη στιγμή. Με τη διαγραφή του Κοντονή, με όσα είπε ο κύριος Κοντονής και όσα καταμένα. Ναι. Όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για όλους όσους πραγματικά πιστεύουν τη δημοκρατία. Και το κεντρικό θέμα ήταν αυτό, και αυτό παρέμεινε και σήμερα και θα είναι για πολύ καιρό. Ήταν, πιστεύω, ένα μεγάλο πρώτο γαστούκι στους ανθρώπους που υποθάλπτουν τα ακροδεξιά. Στα γονίδια, να τα πω, είναι κακιά έκφραση. Μέσα στα κόμματά τους ή κάνουν αγώνα και θα καρποθεί τη διαλυμένη πλέον Χρυσή Αυγή. Αυτό ήταν το θέμα, αυτό είναι και ναι, αυτό. Αλλά εδώ βγαίνει όμως εκ των έσω ο κύριος Κοντονής και λέει ότι σε αυτά τα κόμματα που εσείς περιγράφετε αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι φρόντισε ο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων δεν φρόντισε να μην πέσουν στα μαλακά τα στελέχη της Χρυσής Αυγής και να μην μπορούν να βάλουν ξανά υποψηφιότητα. Γιατί τώρα μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα ακόμα και μέσα από τη φυλακή ξανά. Με άλλο μανδύα. Επιμένετε να αγνοείτε το μεγάλο θέμα αυτών των ημερών. Δεν το αγνοούμε. Ο Κοντονής καταρχήν δεν είπε αυτό. Ναι. Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ προσωπικές αναφορές κανενός βουλευτή. Δεν το κάνει ποτέ και δεν το κάνω και τώρα. Ρωτήστε τον ίδιο. Δεν είναι θέμα προσωπικών αναφορών εδώ, κύριε. Ήταν, είναι και παραμένει ένα. Πώς θα ξεβρωμήσει ο τόπος από την ακροδεξιά ιδεολογία, η οποία δεν είναι μόνο στη Χρυσή Αυγή, για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας κάνει αγώνα με τον κύριο Βελόπουλο. Ποιος θα το βουτήξει? Τώρα μου κάνετε λίγο. Και πιστεύω ότι ήταν μεγάλο χαστούκι. Αν θέλετε, ακούστε. Μου κάνετε λίγο το οποίο Μυρμήγκι. Εγώ σας ρωτάω για τον ελέφαντα και μου λέτε ο ελέφαντας δεν έχει καμία σχέση με τον Μυρμήγκι. Το οποίο Μυρμήγκι. Ποιος είναι ο ελέφαντας? Τώρα σοβαρά μιλάτε. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Να το πάμε αλλιώς. Ωραία. Εγώ σας ρωτάω για το Μυρμήγκι και εσείς με πάτε στον ελέφαντα. Να το πάω αλλιώς. Ξαναλέω, ρωτήστε τον κύριο Κοντονή. Εγώ πραγματικά σας το. Δεν κάνω ποτέ σχόλια σε προσωπικές. Δεν είναι προσωπικό, κύριε Παπαχριστόπουλε. Όταν λέει ότι ένα ολόκληρο κόμμα άλλαξε τον ποινικό κώδικα και οδηγεί τη Χρυσή Αυγή στα μαλακά. Δεν είναι προσωπικό. Μα ο κύριος Κοντονής τα είπε. Αυτά τα λέτε εσείς. Καταρχήν δεν τα λέει ο Κοντονής. Ο Κοντονής είπε κάτι άλλο. Τι είπε άλλο ο Κοντονής? Διαφορετικό που δεν το καταλάβαμε. Θέλει να κρυφτεί μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία από μια αστειότητα. Γιατί ήταν απούσα όλο αυτό τον καιρό όταν η γυναίκα του πρώην πρωθυπουργού του Τσίπρα ήταν δεξί χέρι με τη Μάγδα Φίσα, τη μεγάλη αυτή ηρωίδα, για 5 χρόνια ήταν δίπλα της. Αν δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Και ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, βουβό ίσως, αθόρυβο, δεν μίλησε. Υπέμενε όμως καρτερικά. Τι εννοείται δεν μίλησε? Απόφασαν μια δικαίωση. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Και όσο και αν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Είναι κομικά πράγματα να παρουσιάζει το Σαμαρά αυτή τη στιγμή. Σαν ο μεγάλος εξολοθρευτής των ακροδεξιών κινημάτων. Συγγνώμη. Το είδα στα κανάλια. Στα κανάλια τα μηδιακά. Ναι. Τα πληρωμένα κανάλια. Το είδα. Τι Μάλιστα. να κάνω. Τώρα μου πάτε λίγο σε φιλοσοφία. Δεν πάω καθόλου και με γεγονότα μιλάω. Δεξί του χέρι ήταν ο Μπαλτάκος και ο Μπαλτάκος μίλαγε με τον Κασιδιάρη. Αν δεν το ξέρετε. Εγώ τα ξέρω αυτά και τα είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Όταν δεν τα βρήκανε, αναγκάστηκε, γιατί υπήρχε δολοφονία, όπως ξέρετε. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να κάνω το συνήγορο κανενός σε Σαμαρά ή μια νέα δημοκρατία. Δεν ξέρω τι κάνετε. Εγώ σας απαντάω πάντως αυτά που εγώ πιστεύω. Ναι, αλλά δεν απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάμε, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαχριστόπουλε, γιατί δεν διαγράφει ο κύριος Κοντονής τότε? Τι πράγμα? Γιατί διαγράφει ο κύριος Κοντονής? Ακούστε, ξαναλέω, είναι ένα θέμα προσωπικό. Είναι προσωπικό η διαγραφή ενός τελέχους? Παλιού συναδέλφου, ακούστε με λίγο, είναι δικό του θέμα. Και ρωτήστε τον ίδιο και ρωτήστε και τα υπόλοιπα. Δεν έχω γνώμη, δηλαδή δεν έχω γνώμη, αλλά δεν θέλω. Δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Το θέμα δεν είναι σήμερα. Δεν θα έχω γνώμη. Εγώ, για παράδειγμα,
Αν είχα να πω κάτι θα το έλεγα, είστε κοινοβουλευτική μου ομάδα, είστε κεντρική επιτροπή στο συνέδριο. Αν το λέγατε τότε, θα, αν το έκανε. Μισό λεπτό, αυτό σχολιάζα νωρίτερα. Και αυτό αφορά όλα τα κόμματα, όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά λέω, όλα. Τι τα έκανα εγώ. Όλα τα κόμματα, ναι. Αφορά δεν όλα τα κόμματα. Δεν αναφέρομαι καθόλου στον κύριο Κοντονή. Ναι. Καθόλου. Όταν μιλάει κάποιο δημόσια, γιατί δεν τα λέει στα όργανα. Όταν τα λέει στα όργανα και τα λέει μετά από καιρό δημόσια, του λένε ότι τότε δεν τα έλεγε στα δημόσια. Τα όχι, μόνο αυτό το λέτε εσείς. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι όταν έχεις μια διαφωνία καταρχήν, τέτοια, ναι. Δεν δίνεις σε ακροδεξιά υποκείμενα, συγχωρήστε μου την έκφραση, ναι. την ευκαιρία να κάνουν ξέρω εγώ τι. Τι και να κάνουμε. Τώρα τον κύριο Πέτσα τι γελίες δηλώσεις κάνει. Μα εδώ, εδώ κατηγορεί την ηγεσία του κόμματος ο κ. Κοντονής ότι έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή και τους δίνει τη δυνατότητα να ξανακατεύουν σε εκλογές. Στους Χρυσαυγίτες, όχι στην Χρυσή Αυγή. Αυτά είναι πράγματα, κύριε Μωυσή. Κομικά, ξεκομικά. Πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέτε. Μα και ο κύριος Παρασκευόπουλος τον κύριο Κοντονή τον... Υπάρχει μια παγκόσμια τάση, αν δεν το ξέρετε να το μάθετε. Ναι. Να υπάρχει επίοικια σε όλα τα ποινικά, όλα τα αδικήματα. Εδώ όμως υπήρχε μια διαφορά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευρωπαϊκός πήγε και σκότωσε ψυχρό. Είχαν ήδη γίνει τέτοιου είδους και την πήρε ατιμορρησία της Σαμαρά. Εγκληματίες 100%. Σε αυτό συμφωνούμε. Δεν θα γίνω διάσημος κι εγώ. Και πήγε ο Ευρωπαϊκός και καθάρισε το φύσα. Συμφωνούμε, εγκληματίες 100%. Δεν την καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμία σχέση. Τι λέτε τώρα. Εγκληματίες 100%. Είναι αστεία πράγματα αυτά που ακούω σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία και δείχνει ότι έχει χάσει την ψυχραιμία της. Ο Τσίπρας είχε τα άντερα να είναι παρόν εχθές. Η γυναίκα του ήταν μέσα στην αίθουσα του εφετείου που ήμουν και εγώ. Δίπλα στη Μάγδα τη Φίσα με πάρα πολλούς βουλευτές που έχουν στο παπί. Δεν το παραγνωρίζει κανείς αυτό. Μα δεν το παραγνωρίζει κανείς. Εδώ δεν γίνεται κάποια κούρσα για το ποιος ήταν πιο κοντά στη Φίσα ή στη Μάγδα Φίσα. Έχει σημασία μεγάλη. Κύριε Μωυσή, που δεν παραγνωρίζω τη σημασία αυτό που λέτε. Δεν κυρία Μπαρδιάνα είναι φίλες με τη Φίσα εδώ και 5,5 χρόνια. Δεν είναι το παραγνωρίζω. Δεν το παραγνωρίζω αυτό που λέτε. Αλλά εδώ προσπαθείτε να με υποβαθμίσετε εγώ σε μια προσωπική υπόθεση τις δηλώσεις και τα όσα είπε ο κ. Κοντονής που έχουν προκαλέσει... Ξαναλέω, ναι. Αν νομίζετε ότι είναι σανίδα σωτηρίας για αυτό το έσχος που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Ποιο έσχος? Γιατί δεν ήταν αυτό που λένε 20.000, είναι κομικά τα νούμερα, είναι πάνω από 45.000 κόσμο. Γύρισα εγώ όλη την Αλεξάνδρα. Ναι. Και αν δεν είχε κορονοϊό θα ήταν 200.000. Δεν αντιλέγω. Είναι εξακούς την παροιμία. Και πιθανόν. Το πουλόβερ ξυλώνεται. Αν ήμουν. Αν ήμουν. Κύριε Παπαχρηστόπουλε. Και όσοι μας ακούνε να το μάθουν. Το πουλόβερ ξυλώνεται. Ποιο πουλόβερ ξυλώνεται? Τέρμα. Τέρμα υπέθαλψη των ακροδεξιών. Στο μα κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορώ και να τους ονοματίσω. Έχει πάρα πολλούς. Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, είναι λίγο σημαντικό. Είναι σημαντικό αστείο. Επί Σαμαρά όμως που κάθεσαν στο σκαμνί. Και επί Μητσοτάκη καταδικάστηκαν. Αυτό είναι συγκυρία, δεν είναι θέμα σχεδίου όμως. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε, ότι δεν είναι θέμα σχεδίου, είναι θέμα συγκυρίας, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν παραμένει το γεγονός. Επί Σαμαρά οδηγήθηκαν. Φυσικά. Το δέχομαι. Το δέχομαι αυτό που λέτε και το ακούω. Πόσο θα άμενε. Το δέχομαι αυτό που λέτε και το ακούω. Και να βλέπω στα κανάλια το Σαμαρά να το παίζει. Το ξολοθρευτής των ακροδεξιών. Κύριε Παπαχριστόπουλε, είστε ικανότατος στη χρήση της ελληνικής γλώσσας και πολύ ωραία την πάτε την κουβέντα και που θέλετε. Αυτά τα είπαμε. Προσέξτε, εσείς νομίζετε. Ακούστε με λίγο. Την ουσία την έχω. Ακούστε με λίγο, κύριε Παπαχριστόπουλε. Κύριε Παπαχριστόπουλε, ακούστε λίγο. Δεν είναι θέμα δικαιώματος. Δεν είναι θέμα δικαιώματος. Όλα αυτά που λέτε τα λέμε. Όλα αυτά που λέτε τα λέμε δύο μέρες τώρα. Τα λέμε δύο μέρες τώρα, όμως εσάς σας καλέσαμε για να συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα. Αν είναι πρόβλημα ο Κοντονής, κάνετε λάθος. Δεν είναι. Κύριε Παπαχριστόπουλε, επειδή είχαμε εδώ και τον κύριο Χρυσόγονο και συζητήσαμε για τα θέματα, για το νέο ποινικό κώδικα και είπαμε ότι δημιουργήθηκε έτσι ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση των φυλακών, ωστόσο δημιούργησε προβλήματα γιατί επέτρεψε σε κάποιους ανθρώπους να είναι έξω. Ένα το κομμάτι, φαντάζομαι θα συμφωνούμε όλοι. Ένα δεύτερο κομμάτι όμως είναι ότι δεν υπήρξε πρόβλεψη για την Χρυσή Αυγή. Όπως δεν υπήρξε και πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους να τους δίνει το δικαίωμα να ξανακατεύουν στις επόμενες εκλογές, αν το επιθυμούν. Δεν πρόκειται να ξανακατεύουν. Σας λέω ότι γίνεται συνταγματικά. Σας το λέω να το ξέρετε. Ακούστε τι είπαν οι συνήγοροι. Είναι πολύ εύκολο.
πολύ εύκολο πέρα από τον ποινικό κώδικα να γίνει σταγματικά. Mm-hmm. Αν καθίσετε και μελετήσετε, θα δείτε ότι γίνεται. Και πιστεύω να συνενέσουν τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Ναι, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι επί ημερών σας... Αυτό που λέτε θέλει 10 χρόνια όμως, κύριε Παπαχριστόπουλε, γιατί συνταγματικές αναθεωρήσεις δεν κάνουμε όποτε θέλουμε. Όχι. Γιατί μιλάτε, εξηγήστε μας. Ακούστε τον Καμπαγιάννη. Ναι. Τα φάμε όλη την ώρα να στο εξηγώ, δεν είναι. Ναι, ότι από το ισχύον σύνταγμα δίνεται η δυνατότητα να μην ξανακατέβουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα στη Βουλή. Είναι θέμα όμως ερμηνείας συντάγματος. Χρειάζεται προφανώς να γίνει. Χρειάζεται να έχουν την πολιτική βούληση τα κόμματα. Άρα αν κάτι χρειάζεται να γίνει. Χρειάζεται να γίνει ως ερμηνεία του συντάγματος. Αυτό εννοείται. Και θα γίνει, ακούστε με, σας λέω, θα μακάρι. Γίνει. Μακάρι! Γιατί δεν θα εκτεθούνε. Δεν μπορεί να εκτεθούνε άλλο. Δεν γίνεται. Μακάρι να γίνει αυτό που λέτε. Το θέμα όμως αυτή τη στιγμή, γιατί σας λέω, σας καλέσαμε για να δούμε λίγο. Γιατί εδώ ο κύριος Κοντονής, αφήστε λίγο τη Χρυσή Αυγή στην άκρη. Αφήνουμε τη Χρυσή Αυγή στην άκρη. Ο κύριος Κοντονής, παρετούμενος, το είπε και ο ίδιος μάλιστα, λέγοντας ότι, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αρπάζεται από αυτή την ευκαιρία για να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα, ότι εγώ δεν παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή για το θέμα αυτό της Χρυσής Αυγής. Αυτό το είπα, το πιστεύω, για τον ποινικό κώδικα τα είπε ο κύριος Κοντονής, το ξεκαθάρισε και λέει ότι εδώ υπάρχει κομματική εσωστρέφεια, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν ομαδοποιήσεις. Έχει πει άλλα κι άλλα ο κύριος Κοντονής. Αυτά δεν είναι προσωπικό του θέμα, συγγνώμη. Μιλάει, μιλάει για. Θέλετε να σας πω κάτι. Ναι. Έχω βγει 50 φορές με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πει τρελά πράγματα. Δεν καταδέχτηκα ποτέ να προσωποποιήσω τις διαφορές μου. Μιλάω θεσμικά και σας ξαναλέω, ρωτήστε τον κύριο Κοντονή, όχι εμένα. Εσείς δεν έχετε άποψη για αυτά που ο κύριος Κοντονής λέει ότι συμβαίνουν στο κόμμα σας, να μας πείτε αν συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν. Έχω άποψη και τη λέω και τη γράφω κιόλας. Ωραία, αυτό σας ρωτάμε, να μας πείτε την άποψή σας για το αν ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Κοντονής. Είναι λάθος. Θα την πω στην κοινοβουλευτική μου ομάδα. Θα την πω όταν πρέπει στην Κεντρική Επιτροπή. Θα την πω όταν πρέπει στο συνέδριό μου. Σας είπα την άποψή μου. Μάλιστα. Δεν κάνω καμία κριτική σε κανένα. Σας λέω ότι αυτό θα κάνω εγώ. Και αυτό κάνω. Mm-hmm. Εγώ είμαι 6 χρόνια βουλευτής. 6 χρόνια και δεν έχει ακουστεί η φωνή μου ποτέ να διαμαρτύρομαι μέσα στη Βουλή να κάνω. Ναι. Είναι μερικοί που πετάγονται, κάνουν. Δεν έχω σχέση με αυτά. Τι να κάνω. Βροντερή φωνή έχω. Καλά, βροντερή φωνή έχετε. Αυτό και εγώ λέω ότι με τον Παπαχριστόπουλο όταν θα μιλούσαμε θα είχαμε θέμα ποιος θα ακούσει. Και τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, τον έχω φίλο και άλλους πολλούς. Ναι. Πάντως, θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση ότι από τη μία, όταν σας ρωτάμε για τον Κοντονή και αυτά που λέει, λέτε ότι είναι προσωπικό του θέμα και ρωτήστε τον Κοντονή. Από την άλλη πλευρά, με την ίδια λογική, θα έπρεπε να πει και ο Σαμαράς τότε για τον Μπαλτάκο ότι είναι προσωπικό του θέμα. Και εγώ το καθάρισα μετά. Να το πει. Να το πει. Ναι. Να το πει, να δούμε ποιος θα πείσει. Και τον Μπαλτάκο ήταν γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Και ο Κοντονής ήταν υπουργός δικαιοσύνης, κύριε. Και μιλάγε με τον Κασιδιάρη 10 φορές την ημέρα. Τι μου λέτε τώρα. Και ο Κοντονής ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Δεν τα λέει ένας τυχαίος αυτά. Είπα εγώ τίποτα. Ναι. Κύριε Παπαχριστόπουλε. Εγώ μιλάω θεσμικά. Ούτε κάνω κριτική, ούτε λέω τι έκανε, σας λέω γεγονότα. Mm-hmm. Όντως ο Κοντονής, εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε. Ότι ο Κοντονής παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή και είπε θέλω να μείνω απλόμελος. Ρωτήστε τον ίδιο, ναι. Mm-hmm. Θα κάνω. Εγώ σας είπα τι θα έκανα εγώ, είμαι σαφής. Ναι. Εγώ θα περίμενα σε κάποιο όργανο του κόμματός μου να εκφράσω την αντίρρησή μου και τη διαφωνία. Τη ναι, χαρά αλλά, σε ανθρώπους αλλά ξέρετε που τι. Παίζουνε κορώνα γράμματα τη δημοκρατία, ναι. Εγώ δεν θα τη δώσω. Κοιτάξτε, κύριε τώρα, όμως κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Κοντονής βγαίνει και λέει ότι εγώ τα είχα πει αυτά στα όργανα του κομματός μου και τώρα υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί σας και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η κυρία Αυλονίτου που χθες κατηγορούσε εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο, κατηγορούσε τον κύριο Κοντονή ότι τον έζησα εγώ και ήταν εκεί και είχε και σεξιστικές συμπεριφορές. Μπορώ να σας βάλω και τα απόσπασμα να τα ακούσετε. Και λένε ότι τότε δεν τα έλεγε ο κύριος Κοντονής δημόσια, γιατί τα λέει τώρα. Τότε λοιπόν τα έλεγε ο κύριος Κοντονής στα όργανα του κόμματος. Κυρία Αυλονίτου, κοιτάξτε κύριε Μωυσή, ναι. Με πιο παλιά καραβάνα από εσάς. Όταν δεν θέλω να πω κάτι, δεν θα το πω. Ναι. Θα λέω, μιλάω θεσμικά. Ωραία, το δέχομαι αυτό. Το ξέρω πολλά χρόνια. Ναι. Έχει δώσει εξετάσεις και τις έχει περάσει σαν αριστερός αγωνιστής. Mm-hmm. Το ξέρω πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και το θεωρώ
πρόκληση εγώ να τον κρίνω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είμαι πολύ μικρός για να κρίνω εγώ τον Κοντονή, γιατί ξέρω όλη του την ιστορία εδώ και 45 χρόνια. Μάλιστα. Τι άλλο να πω. Να ρωτήσω κάτι, ναι, κύριε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να διαφωνώ, έτσι. Ω, δεν έχει να κάνει, προφανώς. Και μάλιστα αυτό που λέτε, το δέχομαι, ότι αυτό που δεν θέλετε να πείτε, δεν θα το πείτε. Όπως και εγώ, αυτό που θέλω να ρωτήσω, θα το ρωτήσω. Και εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να απαντήσετε αυτό που θέλετε. Σας απαγόρεψα εγώ να ρωτάτε. Αυτό λέω. Αυτό συμφωνούμε, λοιπόν. Εγώ, λοιπόν, γιατί, δημοσιογράφοι. Έτσι είμαστε. Έτσι. Έλα, Ειρήνη μου. Κύριε Παπαχριστόπουλε, πείτε μου λιγάκι. Δεν είμαι από αυτού που μασάω τα ακούστε, κύριε. Το ξέρουμε, γι' αυτό σας καλέσαμε. Λυπάμαι, γιατί θα κάνω μια προσωπική αναφορά εγώ. Ναι. Με παρακάλεγε ένα ολόκληρο κόμμα να μην παραδώσω την έδρα, γιατί είχα διαγραφεί από το κόμμα. Ναι, τα θυμάμαι. Γιατί είχα διαφωνήσει σε ένα κομβικό σημείο, όπως ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Ναι. Και τότε, εγώ ο ίδιος είπα, παιδιά, αυτή την έδρα την πήραμε το Σανέλ. Mm-hmm. Άλλο τι λέει η κοινοβουλευτική τάξη, mm-hmm, και άλλο τι λένε οι δικές μου αρχές. Ναι. Και την παρέδωσα την έδρα, γιατί ήταν κομβική διαφωνία και την έδρα την είχα πάρει με το Σανέλ. Ναι, σας θυμάμαι και τον μιλάτε, δεκτών. Και σας λέω ότι εγώ δεν είμαι λόγια, είμαι, ναι, στην πράξη. Ωραία. Και έμεινα εκτός Βουλής 6 μήνες και 6 μέρες. Mm-hmm. Ωραία. Και ξαναμπήκα στη Βουλή. Κύριε Παπαχριστόπουλε, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εξαντλήθηκε ο διάλογος για αυτό το θέμα. Λίγο πιο δυνατά, κυρία Αγγελή. Ναι, εξαντλήθηκε ο διάλογος για αυτό το θέμα. Γιατί παλιότερο ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι είναι κατά των διαγραφών και ότι ένα θέμα. Και αυτό είναι το σωστό, νομίζω, σε κάθε κόμμα. Λοιπόν, θα πρέπει να εξαντλείται μέσα στα πολιτικά όργανα και να μην γίνονται διαγραφές. Εξαντλήθηκε, θεωρείται, ο διάλογος για τον κύριο Κοντονή, ή ήταν τόσο ότι μεγάλη έχω απογοήτευση? Κυρία Αγγελή, επιμένετε. Ό,τι έχω να πω, θα το πω. Μάλιστα, έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα, πιστεύω, πολύ σύντομα. Mm-hmm. Αν υπάρχει διαρροή, δεν ξέρω. Θα υπάρχει, πάντα υπάρχει. Εγώ θα πω την άποψή μου, mm-hmm, εκεί. Θα την πω στην Κεντρική Επιτροπή και θα την πω και στο συνέδριο. Ναι, τι να κάνω. Τι άποψη ήταν αυτή, είπαμε? Την άποψή μου, την είπα. Δεν τσιμπάτε. Την άποψή μου τη λέω στα όργανα, δεν τη λέω λοιπόν, στους δημοσιογράφους. Εντάξει, όταν εντάξει. Με το κόμμα μου, ναι. Δεν θα το πω δημόσια. Mm-hmm. Τι κρυλά, σας το λέω. Άρα διαφωνείτε κάπου με το κόμμα σας. Όταν διαφωνώ με το κόμμα μου, λέει, δεν θα το πω δημόσια. Άρα διαφωνείτε κάπου. Λοιπόν. Ένα κόμμα που έχει αρχές, που έχει κάνει και λοιπά, και που σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις το δίκιο σου μέσα από θεσμικές διαδικασίες, θα δώσω τη χαρά σε ανθρώπους που παίζουν με τη δημοκρατία. Όχι, κύριε Μόλις. Μάλιστα. Καλώς. Αυτή έγινε. Είναι η άποψή μου. Εντάξει, αν κύριε Παπαχριστόπουλε. Αν διαφωνείτε, είναι αναφέρον. Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνίας. Δεν είναι θέμα διαφωνίας. Είναι θέμα της προσπάθειας του δημοσιογράφου να πάρει μια συγκεκριμένη απάντηση σε κάποια πράγματα, την οποία εσείς για τους δικούς σας σεβαστούς λόγους και θεμητούς δεν θέλετε να τη δώσετε τώρα. Επιφυλάσσεστε για άλλο βήμα. Επιφυλάσσεστε για άλλο βήμα και το σέβομαι. Περιμένουμε τη διαρροή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Περιμένουμε τη διαρροή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε. Δικιά σας ικανότητα. Εκεί έγινε. Δεν υπάρχουν εφτά. Να σας το λέω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.